Γεια σας, είμαι η Βέρα και είμαι πανέτοιμη να σας δείξω δύο από τα αγαπημένα μου σπιτικά peeling. Έχω ετοιμάσει το πρόσωπό μου, έχω πλύνει το πρόσωπό μου με υγρό σαπουνάκι. Για να ανοίξουν πόροι έχω βάλει το κεφαλάκι μου πάνω από την κατσαρόλα με βραστό νερό για 5 λεπτά. Αν έχετε ξηρή επιδερμίδα χρειάζεστε 5 λεπτά όπως εγώ. Αν έχετε λιπαρή και κανονική επιδερμίδα 7 με 10 λεπτά. Αλήθεια είναι ότι αυτό το κολπάκι με την κατσαρόλα έχω κάνει σπάνια. Προτιμώ να κάνω το peeling μου αμέσως μετά από το μπάνιο. Οι πόροι είναι ανοιχτοί, το πρόσωπό μου είναι καθαρό και έτσι δεν βλέπω κανένα λόγο να κάθω με μπροστά από την κατσαρόλα σκεπασμένη, να βαριέμαι και να χάνω και το χρόνο μου. Πριν να σας δείξω τι peeling να κάνουμε σήμερα, θέλω να σας πω δύο λογάκια γιατί πρέπει να κάνουμε peeling. Peeling και αλλιώς απολέπιση απομακρύνει από την επιδερμίδα μας συσσωρεμένα νεκρά κύτταρα. Καθαρίζει το πρόσωπο σε βάθος. Ανανεώνει το πρόσωπο. Αυξάνεται παραγωγή καινούριων κυττάρων. Δέρμα γίνεται πιο λεία, πιο καθαρή. Φεύγουν μικρές ρητιδούλες. Και βέβαια φεύγουν και κάτι μαύρα στίγματα και σπεράκια που τυχόν υπάρχουν. Πολύ συχνά ρωτάνε πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε το peeling. Peeling συνήθως για ξηρή επιδερμίδα συνιστούμε να γίνει μία φορά σε 10 μέρες και για κανονική και λιπαρή επιδερμίδα μία φορά την εβδομάδα. Αλλά αυτό δεν είναι στάνταρ. Αν έχετε πολλά προβλήματα, αν το πρόσωπό σας είναι πολύ λιπαρό, αν υπάρχουν πολλά μαύρα στίγματα, ακμή κτλ, τότε ίσως να χρειαστείτε να κάνετε peeling και πιο συχνά. Ανάλογα με το τρόπο δράσης, υπάρχει χημικό και μηχανικό peeling. Μηχανικό peeling καθαρίζει την επιδερμίδα με τη βοήθεια κάποιους μικρού κρυστάλλους. Στο μηχανικό peeling απομακρύνουμε δηλαδή βρωμιές μηχανικά, όπως λέει και η λέξη. Αυτό το peeling για αυτό το λόγο είναι απαγορευμένο για τους ανθρώπους που έχουν έντονη ακμή, που έχουν κάποια φλεγμονή στο πρόσωπο, γιατί υπάρχει φόβος μόλυνσης. Εσείς όμως αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χημικό peeling, η οποία δράει με τη βοήθεια κάποιες οξές και δεν υπάρχει κανένας φόβος μόλυνσης. Και τώρα να ξεκινήσουμε επιτέλους, σας έχω κουράσει μάλλον. Το πρώτο peeling που να σας δείξω είναι πολύ απλό, αλλά επίσης πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όπως είπα και πριν, μου αρέσει να κάνω peeling αμέσως μετά το μπάνιο και αυτό έχω αυτό το βαζάκι με σόδα μέσα στην μπανιέρα. Πώς το κάνουμε? Βάζουμε στο προσωπάκι μας, στο λαιμό, στο δεκαλτέ, πολλή ποσότητα σαπουνιού. Μετά με βρυγμένα δακτυλάκια βουτάμε στη σόδα και αρχίζουμε να τρίβουμε, πάντα αρχίζοντας από το πηγούνι, έτσι με κυκλικές κινήσεις πάνω μέχρι τα αυτάκια, γύρω από το στόμα, πάλι με κυκλικές κινήσεις, φτάνουμε στο μέτωπο, εδώ τρίβουμε μέτωπο, μαγουλάκια μας, λιμό, έτσι, εδώ πάνω, εδώ κάτω, περίπου 2 λεπτάκια τρίβουμε και μετά ξεπλένουμε με νεράκι. Είμαι σίγουρη ότι να δείτε αμέσως πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το πρόσωπο γίνεται λίγο βελούδινο, σαν του μικρού παιδιού πραγματικά. Αυτή ήταν η πρώτη συνταγούλα, πάρα πολύ απλή συνταγούλα και πάρα πολύ ωραία συνταγούλα, και δεύτερη να κάνουμε μαζί. Δεύτερη συνταγή είναι με κανέλα και γιαούρτι. Εδώ σε αυτό το ποτηράκι έχω βάλει μία κουταλίτσα κανέλας και μία κουταλιά γιαούρτι. Ανακατεύω καλά-καλά, έτσι, για να είναι ενιαίο, έτσι, ωραία, ακόμα λίγο χρειάζεται,
Χρειάζεται καλό ανακάτεμα. Τέλεια. Να, τι μας βγήκε. Βλέπετε, είναι λιγάκι, μοιάζει σαν πλαστελίνη. Αχ, ωραία μυρίζει. Ωραία. Βάζω εδώ στην ακρούλα. Βρέχω λίγο το πρόσωπό μου. Ωραία, έτσι. Έτσι. Στην αρχή παίρνω μισή ποσότητα κανέλας. Να το, στα δαχτυλάκια μου. Και αρχίζω και τρίβω. Έτσι, αχ, ωραία ήρθε. Στην αρχή μπορεί να νιώθετε κάποιο τσούξιμο, μη σας φοβίζει αυτό. Σε μισό λεπτό, το πολύ με ένα λεπτάκι, ξέχασα να βγάλω και τα γυαλιά μου, τώρα να βγάλω. Αυτή η αίσθηση να φύγει. Αν δεν έχετε ποτέ καμία μάσκα με κανέλα, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή πρώτα, να βάλετε μικρή ποσότητα εδώ κοντά στο αυτάκι, αφήστε για 10 λεπτά και να δείτε, μη τυχόν είστε αλλεργικοί στην κανέλα, να είστε σίγουροι δηλαδή. Ωραία, να βγάλω και τα γυαλιά μου που ξέχασα να βγάλω. Παίρνω ακόμα λίγο και αρχίζω να τρίβω μέτωπο και μητούλα μου. Πιο καλά τρίβουμε τα δύσκολα σημεία όπως μύτη, σαγόνι και μέτωπο. Να ξέρετε ότι η κανέλα είναι γεμάτη με βιταμίνες. Και αυτό, εγώ κάθε φορά που κάνω αυτή μασκούλα, αυτό το peeling, το χρησιμοποιώ και σαν μάσκα, να έχω, έχει μείνει ακόμα λίγο και το απλώνω έτσι. Εντάξει, τώρα δεν έτριψα τη 2 λεπτά και λίγο παραπάνω να τρίψετε για να καθαριστεί το πρόσωπο καλά καλά. Και αφού χρησιμοποίησα υπόλοιπη κανελίτσα, αφήνω για 5-10 λεπτά για να δράσει κανέλα. Κανέλα προσφέρει στην επιδερμίδα ελαστικότητα, τόνωση και για μας τα κορίτσια μετά το, να μην πω πόσο, έχω πει μια φορά, να μην κάνω και διαφήμιση, χρειάζεται όπως τίποτα αυτό το πίνικ και αυτή μάσκα ταυτόχρονα. Να, σιγά σιγά, τώρα αυτή η αίσθηση που ένιωσα στην αρχή ότι σαν ένα ελαφρύ τσούξιμο, σιγά σιγά σταματάει. Peeling με σόδα και με την κανέλα είναι κατάλληλο για λιπαρή και, για λιπαρή και κανονική επιδερμίδα. Αν έχετε εσείς ξηρή επιδερμίδα, ευαίσθητη επιδερμίδα, τότε να σας ταιριάξει πιο καλά peeling με βρώμη και peeling με ζελέ. Για αυτά τα δύο peeling να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα είμαι πάρα πολύ όμορφη και μιλάω και για σοβαρά πράγματα, δεν πειράζει. Ξέρετε, σαν χαρακτήρας, μ' αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούρια πράγματα και κατά καιρούς έχω πάρει διάφορα προϊόντα peeling για να μπορώ να συγκρίνω. Αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν και πάρα πολύ ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα. Δοκιμάστε και εσείς για να μπορείτε να συγκρίνετε και νομίζω ότι να συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό είναι για σήμερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα. Γεια σας. Εγώ να πληθώ τώρα. Φιλάκια!